και στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλό μήνα στον Νίκο Βασιλάκο, δημοσιογράφος τεχνολογίας κοντά μας, γιατί γεια την σας, πέμπτη σας, δεν είχαμε μήνα, καλή πρωτομαγιά, την καθ' μας Καλημέρα Νίκο μου, καλή πρωτομαγιά. Γεια σας, γεια σας, να είμαστε καλά. Ότι Νόμιζα καλύτερα. σε κανέναν σε εδώ, αλλά δουλεύεις και εσύ σήμερα. Δεν σταματάω σαν και εσά. Για μα είναι η ζωή. Ζήτω το τρέξιμο. <ΣΣ> Ζήτω το τρέξιμο και δουλειά, αλλά θα προλάβουμε να πιάσουμε το Μάη, έστω λίγο αργότερα. Οποσδήποτε. Ο κόσμο <ΣΣ> ε, μετά τι κινητοποιήσει, βέβαια και τι πορείε τη συγκεντρώση, συνήθω ήθιστε το μεσημέρι, βρίσκει έναν τρόπο ή λίγο είναι. σε κάποιο πάρκο ή στο, στα αστικά δάση, περιαστικά δάση, να μαζέψει λίγα λουλουδάκια και να κάνει το πρωτομαγιάτικο Στεφάνι. Πραγματικά, Νίκο, μου πριν ξεκινήσουμε με τα θέματα που ετοιμάσαμε για σήμερα, ε, να πούμε. Ναι. Στι 20 Απριλίου, έχουμε παρουσιάσει ένα βίντεο το οποίο απεικόντζε ένα στρατιώτη ρομπότ. Ναι. Και να πούμε κάποιε συγκεκριμένε επιπλέον πληροφορίε σχετικά με το βίντεο, την πηγή δηλαδή του βίντεο. Ναι, να πούμε ότι δεν δίνει η εταιρεία δικαίωμα να δείξουμε ε, το στρατιώτη ρομπότ στη μάχη. Και τι αναγκαστήκαμε και κάναμε. Βρήκαμε ένα βίντεο το οποίο είναι πώς θα είναι ο στρατιώτης ρομπότ mm -hmm. στο πεδίο της μάχης... για να μπορέσουμε να δείξουμε πώς γίνεται αυτή τη στιγμή όλη η προετοιμασία. Ε, πολλές φορές να ξέρετε ότι είναι απόρριτες πληροφορίες αυτές... που θέλουμε να δείχνουμε και δεν μπορούμε. Για να μπορέσουμε όμως να το πετύχουμε αυτό... χρησιμοποιούμε άλλα βίντεο τα οποία δείχνουν τι είναι αυτό που έρχεται. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε αφορά στρατιωτικό... Υλικό, δεν μπορεί να ε, Δεν είναι ναι. ε, ε, δεν προσβάσιμο και δεν μπορεί να το δει ο καθένας. Mm -hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα δηλώσουμε τη γέννησή μας ψηφιακά, γιατί και μωράκια θα γεννηθούν και σήμερα, 1η Μαΐου. Ναι. Ε, να, πούμε, να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, γιατί μας αφορά όλους. Και αυτό το θέμα έχει να κάνει με τις απάτες που γίνονται μέσω διαφόρων... Δεν θα, δεν θα πω τα ονόματα, γιατί πολλές φορές κατηγορούμαστε ότι αναφέρουμε εφαρμογέ συγκεκριμένε. Ε, γίνονται πάρα πολλέ απάτες λοιπόν μέσω μηνυμάτων στο κινητό. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στο ότι δεν πρέπει να πατάμε όσο απλοϊκό και αν ακούγεται έλσα αυτό, ποτέ τα links που υπάρχουν στην, ε, να ε, και στα μηνύματα ειδωμάτε. που έρχονται. Δηλαδή οποιοδήποτε μήνυμα, για να μην βούμε τώρα εφαρμογέ, όπως λες και Θάνη, ότι ναι. αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες εφαρμογέ. Ε, αυτά που λέμε υποτίθεται εμείς τα γνωρίζουμε. Λες, σου στέλνουν ένα SMS, δεν το πατάς, έχω μια μέρα και δεν υπερβάλλω τώρα. Ήρθε ένα SMS, φυσικά δεν ήθελα να το πατήσω, ήξερα για όλα αυτά. Αλλά νομίζω Σωστό. ότι το είχα πατήσει κατά λάθο, γιατί τα κινητά πλέον είναι αφής. Και μετά είχα πίστευτες ναι. χρεώσει μέσω, μέσω της, κινη... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και έκανα πολύ κόπο ε, για να κάνω φραγή τέλο πάντων σε όλα αυτά τα πενταψήφια και τα μηνύματα. Και... Απαιτεί δηλαδή μετά πολύ πάρα πολύ χρόνο που από τη ζωή σου. Ε, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που λες. Να πούμε ότι μπορούν να φράξουν όλοι τα πενταψήφια απλά πλέον. Έκανα, μέσω ναι. της... Ναι, μέσω τη εφαρμογή. Δηλαδή, κατεβάζει την εφαρμογή ή τη Nova ή τη Vodafone ή τη Κοσμοτέ και διακόπτει το πενταψήφιο. Αυτό γίνεται. Ή τηλεφωνεί στην εταιρεία σου, τέλο πάντων, αν δεν θε να μπλέξει έτσι και λε παρακαλώ. Ναι, παλιά δεν γινόταν. Ναι, αυτό. Ωραία. Οπότε ένα τρόπο είναι αυτό. Λοιπόν, α μην πατάνε link. Δεν θέλουμε να πατάνε καθόλου link. Γιατί κλέβουν ε, οφθαλμού χρήματα. Και δυστυχώ ξέρετε πότε την πατάει κάποιο. Βλέπουμε αυτό το μήνυμα από τα ΕΛΤΑ και λέμε Α, ε, τι να το πατήσω, δεν περιμένω. Υπάρχει όμω κόσμο που περιμένει δέμα από τα λεπτά και τυχαίνει το μήνυμα στη ε, μέρα που περιμένει το αυτό δέμα. Αυτό τώρα γίνεται μέσω αλγόριθμων που καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε αναμονή, δηλαδή δεν είναι ότι μα παρακολουθούν με μια κάμερα όχι, πάνω στο κεφάλι μας, αλλά μέσω αλγόριθμων φαντάζομαι. Μαζικά. Οπότε, μαζικά. οπότε κάτι σκάει. Α, κάτι σκάει. Όχι από το τι ψάχνει ναι. εσεί εσύ μηχανέ αναζήτηση, κρατούν εκεί ιστορικά. Ναι. Μάλιστα. Όχι, όχι, δεν μπορούν να το δουν αυτό. Έχει δίκιο. Και βέβαια πάτε με τράπεζε, χρήματα, με email. Ναι. Μετά την ιστορία αυτή την ξέρουμε ότι δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά μα στοιχεία ούτε στοιχεία α, ναι. από, από αριθμού λογαριασμών τραπεζών. Αλλά όπω και να έχει η πρώτη προφύλαξη είναι δεν πατάμε τίποτα. Δεν κάνουμε κλικ. Δεν τίποτα. πατάμε τίποτα, όχι. Για πε μα τώρα και για τα μωράκια που θα γεννηθούν σήμερα, πώ μπορούν να δηλωθούν λοιπόν, τα νεογέννητα ε, στην Ελλάδα. Ε, ψηφιακά ψηφιακά όλα τα παιδιά υπάρχει η λήξη μέσω του gov.gr. Έγινε και αυτό. Ε, ήταν υπόσχεση, έγινε πράξη. Ε, μπορείς να δηλώσεις το παιδί σου μέσα στο ηλεκτρονικό ψηφια... ε, ληξιαρχείο και δεν χρειάζεται όλη αυτή η τα ταλαιπωρία που περάσαμε ως γονείς παλιά, που τρέχαμε από το μεευτήριο και στο σπίτι. να δηλώσουμε να το παιδί. να αυτή τη δουλειά, γιατί οι μαμάδες δεν μπορούν, βρίσκονται στο μεευτήριο ναι. στο σπίτι. Και γι' αυτό γίνονται και πολλά λάθη βέβαια να πω και να πω σε όλες <laughs> και σε όλους που μας ακούνε ότι αυτοί που είναι γονεί των τελευταίων 10 ετών και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα όπου ειδικά στο κορίτσι ή και στο αγόρι έχει χαθεί το όνομα και λέει π.χ. Βασιλάκο θήλη ή Βασιλάκο αγόρι, αυτή η αλλαγή γίνεται μέσω του ΚΕΠ. Πάτε στο ΚΕΠ και το αλλάζετε, γιατί στον ΕΦΚΑ πρέπει να αλλάχτεί αυτό. Και πολλέ φορέ περνάει αυτόματα από το μευτήριο στο ληξιαρχείο. Αυτό συνέβαινε παλιά. Τώρα, επειδή γίνεται ηλεκτρονικά η δήλωση, γίνεται σωστά και περνάει και το όνομα. Α ναι ναι κατάλαβα τι γιατί παλιά περνούσε μόνο το επίθετο μέχρι να γίνει και η βάπτιση τέλο ναι. τέλος πάντων η ονοματοδοσία και όλα αυτά μάλιστα. Βεβαί. Ωραία καλό και αυτό λοιπόν με μεγάλη γραφειοκρατία. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε και τον Δέδαλο το, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα μας εξηγήσει τι θα ερευνήσει. Χαμός, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια στρώματα μεσόσφαιρας, στρατόσφαιρας και γήινης ατμόσφαιρας που ναι. δεν μπορούν να ερευνηθούν αλλιώς παρά μόνο μέσω δορυφόρου και είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη Βόρεια Ελλάδα και πολύ μεγάλη τιμή για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον Καθηγητή ο οποίο προείσταται τον κύριο Σαρή, που τι κάναν τα παιδιά, ενώ όλοι οι άλλοι κάθονται και τα κοιτάνε. Αυτοί φτιάξαν δορυφόρο, σηκώσανε δορυφόρο, πετάξανε δορυφόρο και υπάρχει τώρα ο δορυφόρο ο Δέδαλο, ο οποίο έχει αναλάβει να μελετήσει τα ενδιάμεσα στρώματα και να μα πει υπάρχει ρήπανση, υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση, υπάρχουν προβλήματα στη γη, υπάρχουν προβλήματα στην ατμόσφαιρα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούν όλοι οι δορυφόροι ταυτόχρονα να υπολογίσουν και ειδικά στη Λενιγία ελληνική επικράτεια, τι συμβαίνει με τους ρήπου. Έχουμε λοιπόν τώρα το δικό μας δορυφόρο γιατί ήταν τεράστια απώλεια ή ε, ο ΕΛΑΣΑΤ που αναγκάστηκε τότε με, εν μέσω μνημονίων η κυβέρνηση τότε να πουλήσει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σημαντικό είναι που έχουμε δικό μας δορυφόρο να φτιάξει και να Και από το Πανεπιστήμιο το Δημοκρίτιο, πολύ σημαντικό. Ναι. Ε, βέβαια, ναι. Μπράβο λοιπόν σε όλου, γιατί η αλήθεια είναι κάνουν και έρευνα και οι φοιτητέ και οι καθηγητέ, αλλά δεν είναι τόσο γνωστά τα αποτελέσματα στην Ελλάδα, ενώ όχι στο εκτό Ελλάδα. Μια χαρά Σωστό. δημοσιεύονται στα επιστημονικά περιοδικά. Μπράβο, πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια. Αξιέπαινη. Και ανοίγουν και τα βάουτσερ τουρισμού, γιατί πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται. Κάνει το κουμάντο του για να δει πώ θα ναι. μπορέσει να πάει διακοπέ. Λίγη προθεσμία 30 Ιουνίου του 2023... Mm -hmm. και θέλω να εστιάσω σε όλες και σε όσους που έχουν τα βάουτσερ... γιατί τα βάουτσερ 30 πρώτου έγινε και η τελευταία κλήρωση και τους τα έδωσε... έχουν 150 ευρώ να απολαύσουν σε ελληνικό ιδιλιακό προορισμό... Και 200 ευρώ, όσοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να πάνε να κάνουν τις διαμονές τους όπου θέλουν. Για να διευκολύνουν την κατάσταση, πρέπει να συνδέσουν το βάουτσερ με την ψηφιακή κάρτα και το πορτοφόλι στο κινητό τους Και από εκεί γίνεται να το ξοδέψουν από το κινητό τους Α, ωραία, στο του δηλαδή, ή στα καταλήμματα της αρχή. Δεν χρειάζεται χαρτιά, γραφειοκρατία. Το βάζουμε και αυτό. Γιατί ναι, πλέον το ψηφιακό πάστο το έχουμε μάθει όλοι και οι γονεί μα και όλοι. Ναι. Ε, οπότε Ήταν και, και αυτό θα μπαίνει τους, μέσα στο ε... ψηφιακό πορτοφόλι πορτοφόλι κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Ναι, ήταν μεγάλο πρόβλημα έτσι, για τους ε, ε, επαγγελματίες του τουρισμού γιατί έπρεπε να κάνουν χαρτιά, να συμπληρώνουν χαρτιά, να μπαίνουν σε συστήματα, σε Νίκο, δω, θυμάμαι για παλιά να όταν έκανα τα ρεπορτάζ τα... γι' αυτό, όταν άνοιγαν από τις αιστείες κοινωνικού τουρισμού ήταν τότε αντίστοιχα δηλαδή. Η ουρά εδώ ναι. που ήταν τα γραφεία στη Μητροπόλαιο, στη Θεσσαλονίκη έφτανε μέχρι την πλατεία Ναβαρίνου δηλαδή γιατί ο κόσμο πήγαινε από νωρί το πρωί να περιμένει υπομονητικά άλλες τώρα Τώρα εποχές... μου λες ωραία μέρη τώρα και θέλω <laughs> να πω για καφέ. Άλλες εποχές, τι μου θύμισες και τώρα όλα με ένα <laughs> Επομένω λοιπόν η αίτηση είναι απλή να φανταστεί. Μπαίνουμε μέσα στο βάουτσερ τουρισμού. Ναι. Ψάχνουμε το σε πένουμε, μια μηχανή αναζήτηση. Βάζουμε το GovGR πορτοφόλι, μπαίνει στο πορτοφόλι, συνδέεται με ψηφιακή κάρτα και τελείωσε. Το τα αποτελέσματα πότε βγαίνουν, γνωρίζει. Γιατί εγώ δεν Έχουν έχω χάσει. Λειτουργεί τα αποτελέσματα, πρώτα. τα ξέρουν όλοι. Όχι τα περσινάκια, Έχουν... αυτό που είπε μέχρι 30 Ιουνίου όσοι δικαιούνται τώρα. Γιατί 30, για 30 επόμενη... Ιουνίου είναι εξαργύρωση. Δεν του δίνει άλλο χρόνο για να φάνε το βάουτσερ, να το καταναλώσουν, να το απολαύσουν, να το μείνουν. Οπότε πρέπει να προλάβουν και να το πάρουν. Σωστά να το πάρουν φυσικά, με αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικά. Αν ναι, μέχρι δεν να ήμασταν οι σε αιτήσεις. προεκλογική περίοδο, περιμέναμε και άλλα βάουτσερ, το καταλαβαίνει. Τώρα δυστυχώ θα κάνουμε υπομονή μέχρι την 21 Μαου, πρώτε, δεύτερε, τι θα γίνει, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Και εμεί που είμαστε στην ΕΡΤ ΕΕ, θα το ζήσουμε από όλε τι πλευρέ, mm -hmm. το τι θα συμβεί. Να μα ετοιμάσει κάτι και να... για τι εκλογέ, τι επόμενε μέχρι δηλαδή και την μέρα των εκλογών όσου. Ε, Όσε πέμπτε θα έχουμε, να μα ετοιμάσει κάποια χρηστικέ χρήσει. Θα είναι ψηφιακέ. Αυτή η αναμέτρηση είναι κυρίω ψηφιακή. Και καλά το λε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, θα μιλήσουμε για τα κόμματα, του υποψηφίου, τι μεθόδου τι ηλεκτρονικέ και ποιο είναι ο πιο ε, ψηφιοποιημένο από όλου, όπω φαίνεται. À, μπράβο, το πιο ψηφοποιη... ψηφιοποιημένο, ναι. Ε, και θα και είναι απόλαυση πολύ να σας το βλέπω και τους πολιτικούς αρχηγούς βέβαια. Το TikTok πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ε, γιατί Βίτεο. έχει πολύ μεγάλη διείσδυση. Είναι Βίτεο. δωρεάν. Είναι το πιο δωρεάν μέσο. Και βλέπετε ότι έχει κατακτήσει τους πάντες γιατί δεν βάζει κόφτες. Δεν είναι τυχαίο που ο Πρωθυπουργό συνέχεια αποστάρει στο TikTok. Έτσι ακριβώς. Είναι, είναι πάρα πολύ άμεσο. Δηλαδή, πληρώνει. Και εκεί όμω το υλικό πρέπει να είναι και διαφορετικό. Θα μα τα εξηγήσει την επόμενη Πέμπτη αυτά. Με μεγάλη υλικό χαρά. Τι υλικό ανεβάζουμε στο TikTok, άμα είμαστε υποψήφοι, έτσι, και πώ δεν πρέπει να το συσχέουμε ναι. με τα άλλα. Υποψήφοι και υποψήφιε και προσοχή, γιατί με πήρε μια καλή φίλη από Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί να διαφημιστεί στο Facebook. Και τη λέω. Γρήγορα Κάτι έκανε λάθος. Γρήγορα ταυτοποίηση. Δεν έχει κάνει ταυτοποίηση. Χρειάζεται ειδική ταυτοποίηση στο Facebook ω πολιτικό για να μπορέσει να διαφημιστεί. Πού καλά που το διευκρίνησε. Όντω είναι πολύ σημαντικό. Όπω και για του επιχειρηματίε και για πολλέ δημόσιε σελίδε κτλ. Όλα αυτά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σε ευχαριστούμε Σωστά. πολύ. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα εγώ... σου. Καλό μήνα να έχουμε. Θα πα κάπου μετά καλά. το μεσημέρι να βγει λίγο Ευθύσεις. στη φύση ή θα δει το... το Στεφάνι από τα Α, Θα στείλω φωτογραφίε τότε, εγώ αργότερα. Εντάξει, Έτσι. να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια βέβαια. Ωραία όλα αυτά που συζητήσαμε. Η τεχνολογία στη ζωή μα. Η στήλη συγκεκριμένη έχει να κάνει για να.